Πάμε να δούμε αυτή εδώ την ενδιαφέρουσα συνάρτηση. Να δώσουμε τη συνάρτηση Conditional Mean, η οποία παίρνει σαν όρισμα ένα πίνακα ακεραίων και παίρνει και έναν ακέραιο αριθμό νη, και επίσης έχει και ένα τρίτο όρισμα, το οποίο το λέει value, val, τιμή δηλαδή, η οποία δέχεται λοιπόν ως είσοδο ένα δείκτη σε πίνακα μη προσημασμένων ακεραίων, το μέγεθος του πίνακα, ο οποίος είναι το int νη, και επίσης ένα ακέραιο, και επιστρέφει το μέσο όρο των στοιχείων του πίνακα που έχουν τιμή μικρότερη από το val. Στην περίπτωση που δεν βρεθεί στοιχείο μικρότερο του val, η συνάρτηση είναι να επιστρέφει την τιμή μείον 1. Πάμε να φτιάξουμε ένα μικρό παράδειγμα. Καταρχάς έχουμε πίνακα από ακεραίους μη προσημασμένους, δηλαδή μιλάμε για θετικούς αριθμούς. Συνεπώς βάζω ένα πίνακα στην τύχη, ένα 5, 8, 4, 2, 9 ας πούμε. Και το νη εδώ πέρα εν προκειμένου θα ήταν ίσο με το πόσο είναι αυτό, 0, 1, 2, 3, 4, 5, οπότε το νη θα ήταν 6 εδώ. Και αμέσως μετά έχουμε και την τιμή val. Πρόσεξε τώρα τι ρόλο βαράει αυτή η τιμή. Το val λοιπόν, να το βάλουμε να είναι ένα φράγμα και να πούμε ότι είναι ίσο με το 6 για παράδειγμα. Οπότε εμείς θέλουμε το μέσο όρο εκείνων των στοιχείων του πίνακα που έχουν τιμή μικρότερη από το val. Δηλαδή, το 1 έχει τιμή μικρότερο από το val, επίσης το 5 έχει τιμή μικρότερο από το val, το 4 έχει τιμή μικρότερο από το val και επίσης το 2 έχει τιμή μικρότερο από το val. Προσοχή τώρα, ο μέσος όρος όπως πρέπει να το υπολογίσουμε, αθροίζουμε αυτές τις τιμές, 1 και 5 και 4 και 2 λοιπόν, και διαιρούμε με το πλήθος το πόσα είναι αυτά τα οποία μετρήσαμε, και αυτά τα οποία μετρήσαμε είναι ίσα με το 4. Εντάξει, 4 αριθμοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τιμή μικρότερη από το val. Άρα, θα κάνω μία διαπέραση του πίνακα και θα χρειαστώ δύο μεταβλητές εδώ, έτσι. Η μία θα μετράει το sum, το οποίο θα αθροίζει, λέει το sum είναι ίσο με το 1, μετά γίνεται ίσο με το 6, το κλασικό δηλαδή του αθροίσματος, και θα κάνω αυτή την άθροιση μόνο αν συναντώ τιμή μικρότερη από το val, αλλά επίσης θα χρειάζεται να μετράω και πώς είναι αυτή η αριθμή, δηλαδή ένα counter ο οποίος θα κάνει counter ίσον 1, 2, εδώ, 3, εδώ, και τέλος εδώ στα τελειώματα θα είναι το sum ίσο με το 12 και το count θα γίνει ίσο με το 4. Εντάξει, αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο, μπορούμε να πάμε να προχωρήσουμε να πάμε να γράψουμε τον κώδικα. Float λοιπόν, έχει και on με συνάρτηση. Conditional mean, δηλαδή μέσος όρος υποσυνθήκη. Και παίρνει όπως είπαμε δύο ορίσματα. Το ένα όρισμα είναι το unsigned int αστεράκι array. Τώρα αυτό μια έμπνευση στιγμής είναι το βάλε μη προσημασμένο. Εν πάση περιπτώσει και έχουμε και το int ni σαν δεύτερο όρισμα και το int val σαν τρίτο όρισμα. Αυτά λοιπόν, και τώρα πάμε να γράψουμε τις μεταβλητές που είπαμε ότι θα χρειαστώ. Τρεις μεταβλητές βλέπω καταρχάς. Έχω μία μεταβλητή που είναι το i για να κάνει τη διαπέραση του πίνακα. Θα χρειαστώ επίσης μία μεταβλητή int για το πλήθος των αριθμών που είναι μικρότερη από το val. Και επίσης το sum, το οποίο θα κάνει την άθροιση. Η μετατροπή ενός μη προσημασμένου σε ακέραιο είναι άμεση, άρα δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε κάτι, θα τα κάνει μόνο το αυτά. Και πάμε τώρα να κάνουμε τη δουλειά μας. Καταρχάς το cnt, δηλαδή το πλήθος, να το αρχικοποιήσουμε σε 0. Επίσης το sum να το αρχικοποιήσω και αυτό σε 0. Εντάξει. Και θα χρειαστώ βέβαια και το μέσο όρο, δεν πειράζει, το κάνουμε μετά αυτό. Πάμε τώρα να γράψουμε το for μας, όπου το for θα τρέξει από i ίσον 0, i μικρότερο από το νη, από το πλήθος στοιχείων του πίνακα, i συν συν. Είπαμε ότι κάνουμε έναν υπολογισμό. Και ο υπολογισμός τον οποίο κάνουμε γίνεται μόνο εφόσον το τρέχον στοιχείο του πίνακα. Ο πίνακας είναι ο array, άρα λοιπόν μόνο εφόσον το array του i είναι μικρότερο από το val. Αν το array του i λοιπόν είναι μικρότερο από το val, δύο πράγματα θέλω να κάνεις. Άρα του βάζω άγκιστρα εδώ υποχρεωτικός. Το ένα είναι να μου αυξήσει το μετρητή κατά 1, γιατί βρήκαμε έναν αριθμό ακόμα. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να κάνεις είναι να αυξήσει τη μεταβλητή sum κατά array του i. Έτσι, δηλαδή να προσθέσει αυτή την τιμή στη μεταβλητή sum. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον υπολογισμό. Ο υπολογισμός πλέον έχει γίνει. Το μόνο το οποίο πρέπει να κάνω τώρα στο τέλος είναι να επιστρέψω την τιμή. Τώρα εδώ μας είπε και ρητός στην εκφώνηση ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι ότι δεν βρήκαμε τιμή. Αν δεν βρούμε τιμή λοιπόν, πώς το καταλάβω ότι δεν βρήκα τιμή, σημαίνει ότι ο μετρητής των αριθμών που είναι μικρότερο από το val είναι ίσο με το 0. Αν λοιπόν δεν βρήκες αριθμό, τότε έλεγε στην εκφώνηση να επιστρέψεις την τιμή μειον 1
τελεία 0, λίγο μίζωρο αυτό που κάνω, αλλά δεν πειράζει, επειδή επιστρέφει float, ας πούμε, το βάζω σε κωδικοποίηση float. Αλλιώς, δηλαδή ότι το CNT είναι μεγαλύτερο του μηδενός, οπότε μπορώ να κάνω τον υπολογισμό και να τον επιστρέψω. Ποιος είναι ο υπολογισμός? Είναι ότι διαιρώ από το sum το count, έτσι, sum the account, δηλαδή είναι η ουσία του πράγματος. Τώρα, εδώ έχουμε το κλασικό πρόβλημα διαίρεσης ακεραίων αριθμών, δηλαδή αν το αφήσω έτσι θα μου κάνει τη διαίρεση των ακεραίων, άρα λοιπόν θα μου επιστρέψει το ακέραιο μέρος της διαίρεσης, και αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Για το λόγο αυτό, αυτό το οποίο κάνω είναι ότι θα κάνω ένα casting, δηλαδή θα αλλάξω τον τύπο δεδομένων είτε του αριθμητή είτε του παρονομαστή. Οπότε άλλαξα το τύπο δεδομένο του αριθμητή και έχουμε ότι το μετέτρεψα σε float, έτσι, άρα τώρα float the integer μας κάνει integer και έτσι είναι σωστό, συγγνώμη, float the integer μας κάνει float, οπότε λοιπόν είναι σωστό το τελικό return το οποίο έκανα. Αυτά λοιπόν, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω και έξτρα μεταβλητή, θα μπορούσα να βάλω και μια μεταβλητή μέσος όρος να κάνει τον υπολογισμό και να επιστρέφω τη μεταβλητή μέσος όρος στο τέλος. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτή την ενδιαφέρουσα άσκηση, η οποία βεβαίως είναι και αυτή θέμα εξετάσεων.